Λοιπόν, ήρθε η ώρα, είναι ο Μίμης Ανδρουλάκης μαζί μας. Πέρασε ένας χρόνος από την τελευταία τηλεοπτική μας συνάντηση εδώ. Πέρυσι για το ταξίδι του μέλλοντος ήταν αυτό. Ταξίδι μέλλοντος του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το οποίο έγινε και best-seller, αλλά διαβάστηκε πολύ και άφησε τα ίχνη του, τα αποτυπώματά του, πιστεύω, και στην πολιτική σκέψη, την κοινωνική, τη φιλοσοφική σκέψη. Για να γράψετε ένα βιβλίο, πρέπει να τελειώσετε κάποιο ή παράλληλα μπορείτε να γράψετε. Μέσα μου υπάρχει το επόμενο. μέσα υπάρχουν κουμπότρυπες στα βιβλία. Δηλαδή, θα δείτε στο βιβλίο του Βενιζέλου, αφήνω κάποιες κουμπότρυπες. Και τώρα έχει το κουμπί, γιατί είναι ο ίδιος κύκλος. Έχω φτιάξει τώρα ένα καινούριο κύκλο βιβλίων, που είναι ιστορία γραμμένη σαν παραμύθι, ας πούμε. Είναι σύγχρονο μυθιστόρημα, αλλά κρέμονται. Αν τον αναγνώστη, να υπάρχει το άλλο βιβλίο για να το κουμπώσει. Είναι ένα κύκλο ολόκληρο ιστορικό. Δηλαδή, παρότι είναι σύγχρονη η ιστορία, η πρωταγωνίστριά μου είναι μια γυναίκα σημερινή. Αυτή που... Να ξεκινήσουμε λίγο από το εξώφυλλο για να το δούμε και όλα, να δούμε και ποιο είναι το βιβλίο και τον τίτλο. Ήδη προκάλεσε σχόλια μέσα στο γραφείο. Μάλιστα. Και προκλητική λέει. Για τα στήθη. Για τα στήθη, αλλά νομίζω όχι. Έχει ιστορία το εξώφυλλο και φωτογραφία. Συγκλονιστική ιστορία. Δύο δάκρυα και δύο στήθη γυμνά. Που έρχονται από τα βάθη της ιστορίας και μας δίνουν τη δυνατότητα, τις λέξεις, τις εικόνες για να περιγράψουμε το δράμα του καιρού μας. Αυτό φαίνεται παράξενο. Δύο δάκρυα. Ο Πολύβιος, ο μεγαλοπολίτης Εξαρκαδίας ιστορικός, καταγράφει τη στιγμή όταν καταστρέφεται η Καρχιδόνα, δηλαδή επί των ερπείων της Καρχιδόνας, ο Σκυπίωνας, ο Αφρικανός, ο Ύπατος Ρωμαίος, βγάζει δύο μόνο δάκρυα και απαγγέλει Έκτορα, προαναγγέλει την καταστροφή της Τρίας, δηλαδή τα λόγια του Έκτορα από τον Όμηρο, ουσιαστικά την καταστροφή της Ρώμης που θα έρθει και αυτή κάποτε. Είναι ένα συμβολικό λοιπόν τα δύο δάκρυα, πάντα επί των ερυπείων. Της ελληνικής Καρχιδόνας, της ιταλικής που λέγατε πριν, της οποιασδήποτε. Όσο το που θέλετε. Ναι. Δηλαδή οι καταστροφές. Έτσι δεν είναι. Και τα δύο, το στήθος, η γυμνώστη τη στιγμή, αυτό το επέλεξε η ηρωίδα μου, η Φένια, κάνει μια μορφή διαμαρτυρίας. Σηκώνει την μπλούζα, βγάζει selfie, λέει αυτό θέλω να είναι το εξώφυλλο. Δείτε, αυτή είναι η αφηγήτρια. Δεν είμαι εγώ, είναι πραγματική ιστορία που θα δείτε μέσα. Και λέω όχι. Όχι, αυτό είναι πολύ. Το φυσικό είναι προκλητικό, είναι σεξιστικό. Θα σου βρω μια μινιατούρα από τα βάθη της ιστορίας, όπου μια γυναίκα εκφράζει τη διαμαρτυρία της σε ένα παράλογο και ανδροκρατούμενο κόσμο, μια ζωγράφος, ζωγραφίζοντας το στήθος της, που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι δικό μου, λέει. Δηλαδή, αδικημένη. Θα έχω μέσα ποια είναι αυτή. Νομίζω, αλλά υπάρχει μια δραματική. Η ηρωίδα μου, η Φένια, που είναι πρωταγωνίστρια στο βιβλίο, έχει υπόψη της από ένα άλλο πρωταγωνιστή του βιβλίου, τον Κωστή, ο οποίος εξαφανίζεται. Έχει υπόψη του μια άλλη γυμνώστητη στιγμή της ιστορίας. Οι Ρωμαίοι, έτσι παρότι είναι σύγχρονη ιστορία, αλλά κάνουμε αυτούς τους μακρύς κύκλους μέσα. Τους κύκλους τους είχατε και στο προηγούμενο βιβλίο. Προσέξτε. Σε μια πόλη που είναι σκελετωμένη από την πείνα, γιατί πολιορκείται, υπάρχει μόνο μια γυναίκα που το στήθος είναι κανονικό. Και λέει ο Σκυπίωνας, ο Αφρικανός, το καταγράφει ο Πολύβιος. Πώς γίνεται αυτό, ενώ όλα τα στήθια των γυναικών σε αυτή την πόλη είναι σταφυδιασμένα, οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα αυτή. Έφαγε τον πεθερό της και έφαγε και τον άντρα της στην πορεία για να μεγαλώσει τα παιδιά της. Τραυματίας ο πεθερός της βέβαια, ο οποίος της λέει φάε με για να μεγαλώσει τα παιδιά σου. Φάε με, λέει ο σύζυγός του, ήταν βαριά τραυματισμένος, για να μεγαλώσει τα παιδιά σου. Φαντάζεστε, δεν σας παραπέμπει και λίγο σε ένα παλαιότερο βιβλίο? Ήταν μικρό κοριτσάκι τότε, το Βαμπύρ και Κανίβαλι. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή την εποχή μας μεταξύ των γενεών κλπ. Τώρα, να κάνω μια παρένθεση πέρα από, από αυτό το σημερινό το βιβλίο, που έγινε ήδη best-seller, έχει γίνει από ό,τι άκουγα χθες. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Ήσασταν από αυτούς που είχαν προβλέψει και μέσα από το βιβλίο Βαμπύρ και Κανίβαλι την κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος και όλο, όλο το εγκατάρρευση της παγκόσμια κρίσης. Μια γενιά θα ρουφά το αίμα. Σας έλεγα πριν, επειδή ήταν πολύ καλός αναλυτής. Πώς θα ρουφάει μια γενιά το αίμα της άλλης και η άλλη θα θέλει να τη σκοτώσει γιατί δεν Τρία, έτσι. Εν μέσω μέθησης και φορείας του Ευρώ, Ολυμπιακοί Αγώνες, όταν γίνονταν Ολυμπιακοί Αγώνες, το βιβλίο Μπαμπίλ και Κανίβαλ ήταν best-seller. Αλλά όλοι το θεωρούσαν ως μια λογοτεχνία της πολιτικής, ας πούμε, μια μελλοντολογία επιστημονική που δεν ακουμπάει τη ζωή τους. Ναι, έτσι από τότε ξεκίνησα κάθε χρόνο να γράφω ένα βιβλίο με το ίδιο θέμα. Η επικείμενη καταστροφή. Η ηγεσία εν μέσω αβεβαιότητας και μεγάλης κρίσης, και κάλυψα μια μεγάλη διαδρομή με 13 βιβλία χρηματοοικονομικά. Το μαντεύετε ή βάσει των ιστορικών στοιχείων? Κοιτάξτε, πριν είχατε έναν άνθρωπο εδώ, ο οποίος έκανε αναλύσεις, που δουλεύει με κάποια μοντέλα κλπ. Ναι. Εγώ, εκτός που ξέρω αυτά, δηλαδή το ρίσκ, τα μαθηματικά της αβεβαιότητας, έχω μια αυτό που λέμε ιστορική συνείδηση. Έχω βαθύτερα μέσα μου την ιστορία των μεγάλων κρίσεων, ειδικά του καπιταλισμού. Δηλαδή, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή, θα δείτε σε αυτό το βιβλίο, για παράδειγμα, ότι επιλέγουν οι πρωταγωνιστές μου από την ιστορία στιγμές και πρόσωπα
που καταγράφουν τις μεγάλες μεταστροφές της τύχης. Στιγμές και πρόσωπα που βρίσκονται στο μετέχνιο. Δεν είστε μόνο συγγραφέας και αναλυτής, αλλά είστε και πολιτικός και τουλάχιστον. Μα αυτό το βιβλίο είναι βαθύτερα. Από λίγα χρόνια ήσασταν στην ενεργοπολιτική. Γιατί δεν διαμορφώσετε τα πράγματα για να τα σταματήσετε, να τα αλλάξετε, να... και στον Παπανδρέο κοντά ήσασταν. Μα δεν είναι. Κοιτάξτε, το πρόβλημα του ελληνικού είναι πολύ βαθύτερο. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Δεν εξαρτάται από τις εναλλαγές των κυβερνήσεων ή απλώς τους πολιτικούς. Και μέσα από αυτό το βιβλίο θα δείτε από τον αφηγητή μου πόσο βαθύ είναι το ελληνικό πρόβλημα. Γι' αυτό βλέπετε αδυνατούμε να βρούμε πάτο. Γιατί δεν υπάρχει πάτος. Γιατί παρά τις περικοπές θα φέρουν μια άλλη απάντηση μέσα από την ιστορία. Θα δείτε, ας πούμε, τους ήρωές μου να φέρουν την ιστορία της Σαΐντα, του Βέρντι. Α, ωραία. Αίγυπτος. Προσέξτε. Η Αίγυπτος. Γιατί επιλέγετε φαντάστε, την Αίγυπτο. Γιατί επιλέγεις την Αΐντα. Επιλέγω την Αΐντα γιατί αυτή την έφτιαξε ένας δαιμόνιος Έλληνας. Είναι ο Παυλής, ο συμπέθερος του Βενιζέλου. Κανείς δεν ξέρει ότι συμπέθερος του Βενιζέλου έκανε το ευρωπαϊκό προφίλ του Ισμαήλ Πασά την ώρα που αυτός κατέστρεφε το Αρκάδι. Έτσι, δηλαδή, την ώρα της... Είναι μια συγκλονιστική στιγμή της ιστορίας. Προσέξτε. Έχουμε εδώ ένα ευρωπαϊκό και εξυγχρονιστικό όνειρο, το οποίο εξελίσσεται σε εφιάλτης. Έχουμε μια αναλογία με τα ελληνικά. Δηλαδή, τι συμβαίνει τότε. Γίνεται η διόρυγα του Σουέζ, γίνεται είδαμε, οι σιδηρόδρομοι, γίνονται τα πάντα, όλα γίνονται και ξαφνικά χρεοκοπεί. Πέφτει σε μια παγίδα χρέους η Αίγυπτος και αγοράζεται τζάμπα από τους Βρετανούς. Σας λέει κάτι αυτό. Έχουμε δηλαδή μια αντεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά. Πού οφείλεται αυτό το ελληνικό πρόβλημα. Είναι μια χρεοκοπία σε αναμονή από τη μεταπολεμική περίοδο. Δηλαδή εμείς φτιάξαμε μια οικονομία εσωστρεφή, η οποία επιζούσε όσο ήταν δασμοβίωτη και κρατικοδίαιτη. Εμείς βλέπαμε τον Τζιριμόκο και τον Βελουχιώτη, γιατί είναι η άλλη ιστορία. Είναι μια άλλη μια δραματική στιγμή της ιστορίας, δηλαδή λίγο πριν μια μεγάλη καταστροφή, λίγο πριν τον εμφύλιο, όπου πρώτη φορά φέρνουν στην επιφάνεια μια άγνωστη παντελώς συνάντηση μετά τη Βάρκιζα, μετά τα Δεκεμβριανά, μετά τη Βάρκιζα, του Άρη Βελουχιώτη με τον Ηλία Τσιριμόκο, λίγο πριν τον εμφύλιο. Πριν αυτοκτονήσει. Ένα μήνα πριν αυτοκτονήσει ο Άρης. Εκεί μέσα λέγονται τα πάντα. Έτσι, και είναι και ένα, ας πούμε, μια κουμπότρια με το προηγούμενο βιβλίο, ότι έχει το Βενιζελισμός και αριστερά. Και οι δύο είναι βενιζελογενείς. Και οι δύο είναι αστικές οικογένειες. Της Λαμίας, συντοπίτες, συμμαθητές. Ο πατέρας του Άρη είναι ο εμβληματικός πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας και στηρίζει τον Ιωάννη Τσιριμόκο, τον βενιζελικό υποψήφιο και υπουργό του Ελευθερίου Βενιζέλου, τον Ιωάννη Τσιριμόκο, τον πατέρα του Ηλία. Μην ξέρετε μόνο τον Ηλία του 65, υπήρξε και ένας Ηλίας που έφτιαξε το ΕΑΜ. Γιατί έπαιξε συγκλονιστικό ρόλο. Ήταν και στην υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκης. Και στην Συμφωνία της Βάρκης. Θα δείτε λοιπόν μετά από αυτά τα. Πώς θα μπορούσαμε και τότε να αποφύγουμε μια μεγάλη καταστροφή. Ο διάλογος αυτός φέρνει στην επιφάνεια όλα τα μεγάλα μυστικά της ιστορίας. Παραδείγματος χάρη, πριν είχατε στην Ίσυρο, τον Τζίπρα με τον Καμένο, τέλος πάντων κλπ. Γι' αυτό έκανα μια νήξη. Προσέξτε τώρα. Ας πούμε τα Δωδεκάνησα που λέμε. Δεν λέω ότι το Κρητικόν, το Κυπριακόν, δεν λέω ότι η Θεσσαλονίκη. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Θα δείτε στη συζήτηση του Άρη Βελουχιώτη. Ρωτάει ο Άρης τον Ηλία Τσιριμόκο τι γίνεται με τα Δωδεκάνησα. Και του λέει ο Ηλίας ο Τσιριμόκος, μην τα θεωρείς δεδομένα, διότι ακόμα και το 45, δηλαδή υπάρχει μια αμφιβολία ακόμα. Διότι οι Αγγλογάλοι υποσχέθηκαν στους Τούρκους τα Δωδεκάνησα, αν πάνε να τα κατακτήσουν από τους Ιταλούς. Και όσοι ξέρανε ότι θα γίνει. Και ο Στάλιν, προσέξτε, είπε στον Ίντεν, δηλαδή τον Άγγλο Υπουργό Εξωτερικών, του είπε: δεν λες στους Τούρκους. Αν μπουν στον πόλεμο, θα τους δώσουμε τα 12. Υποσχέθηκα σε πολλούς που είδαν στο Facebook ότι θα έρθετε εδώ ότι δεν θα ασχοληθούμε μόνο με το βιβλίο και με την ιστορία και με το σήμερα και με την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Εντάξει. Υποσχέθηκα και δεσμεύτηκα. Όλα αυτά έχουν σχέση. Υπάρχει. Οι πληροφοριοδότες μου λένε ότι εχθές στην εκδήλωση σας ρώτησα γιατί δεν ασχολείστε με την πολιτική και εσείς είπατε ότι η πολιτική δεν σας θέλει. Ισχύει αυτό. Εντάξει, αστείευτηκα. Μην είπα και η Μπελούτσι δεν γίνεται για να με συναντήσει και αυτά συμβαίνουν. Όχι, αυτό που κάνουν είναι πολιτική. Γιατί επέλεξα ένα. Επιλέγεται αφιψηλού και απ' έξω και ασφάλεια να κρίνετε, να αξιολογείτε, να βγάζετε συμπεράσματα. Κάνετε λάθος. Ίσα-ίσα διακινδυνεύω περισσότερα από το να είσαι στην πολιτική, να είσαι στην πλάτη σου καλυμμένη. Να είσαι κάπου συνένοχος, κάπου να ανήκεις κλπ. Αυτή τη στιγμή κάνω πολιτική με ένα πολύ εντελώς διαφορετικό τρόπο και με τη δραματική ένταση. Δεν θα μπορούσα να σας πω. Προσέξτε, στην κρίση σήμερα, πριν λέγατε τα οικονομικά, τα χρέη μας, οι φόροι μας κλπ. Αλλά μέσα στην κρίση πρέπει να το φιλοσοφήσουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει φιλοσοφώ εμείς οι Έλληνες. Φιλοσοφώ σημαίνει αντιμετωπίζω τις αντικσοότητες της ζωής εν μέσω μιας μεγάλης χρεοκοπίας που θα κρατήσει μια ολόκληρη γενιά και τις μεταστροφές της τύχης. Ναι, πώς. Αλλά... με πνευματικό και ψυχικό σθένος. Και κάτι άλλο θέλω να καταλάβετε. Γιατί κάνω αυτές τις φυγές μέσα από την ιστορία, καταστροφή και ιστορία. Γιατί αν δούμε από μια ιστορική απόσταση τα σημερινά μας βάσανα,
η σημερινή μας τραγωδία φαίνεται λιγότερο τραγική. Και τι αλλάζουμε με αυτό, δεν αλλάζει όμως. Δεν μαθαίνουμε από τα λάθη. Ναι. Μα, να το είπατε όμως. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Μπορεί να κάνεις 300 αναλύσεις, αλλά δεν έχεις ιστορική συνείδηση. Δεν μπορείς να αποφύγεις τις χρεοκοπίες. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι για παράδειγμα λέγατε δεν μπορούσε ο Τσίπρας να είναι 20% καλύτερος. Μπορούσε. Αντικειμενικά έπεσε αυτή η κυβέρνηση να δυσόπει τη συμπληγάδα. Ένα κόμμα που ήταν το 3%. Πρόσεξε, μοιάζει και λίγο με το ΕΑΜ. Ας πούμε, το ΚΚΕ τι ήταν προπολεμικά. Διαλυμένο ή μη διαλυμένο, σε εξορίες, ανύπαρκτο. Λόγω της κατοχής, της αντίστασης κλπ. Σε δύο χρόνια μέσα, 42-44, έγινε ένα φοβερό πράγμα. 40%. Ε? Ναι, αλλά τώρα, και τώρα, προσέξτε, το 4 έγινε 36-40, ξέρω. Γιατί, και επειδή μιλάει με άλλους, με τη δεξιά, με την εκκλησία, όπως λέτε. Όχι. Προσέξτε. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα δεν μπόρεσε κανείς να προετοιμαστεί. Θα μπορούσε, ας πούμε, το πρώτο εξάμεινο να αποφύγει ορισμένα λάθη τα οποία εγώ. Που λέτε, τα κατέγραψα ένα-ένα πώς θα μπορούσε πριν από το 2013. Είπα στον Τσίπρα, Αλέξη, κάθε πρωί θα σου έχω ένα αφορισμό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Έγραψα τους 400 αφορισμούς, μαύρο κουτί, αφορισμοί περί ηγεσίας και αβεβαιότητας. Όλα αυτά έχουν υποθεί. Δεν μπορούμε να λέμε τα ίδια. Όμως με το βιβλίο που σου έγραψα πέρυσι με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, σου έφερα στην επιφάνεια όλα αυτά τα λάθη, πάμε σε δημιουργική ασάφεια. Και τότε υπήρχε, λέει ο Βενιζέλος, η θαυμαστή ασάφεια των μεγάλων δυνάμεων. Ή ενισχύει πάντα τον ισχυρό. Δεν μπορείς να παίζει ο αδύνατος με δημιουργία σε αυτό. Καταλαβαίνετε. Θα δείτε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Τα έχουμε ξαναντιμετωπίσει ιστορικά. Ναι. Άρα λοιπόν σου φέρνει ένα μεγάλο μάθημα. Δεν έχω καμιά δυσκολία να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση, αλλά με ένα άλλο τρόπο. Δηλαδή θέλω να παρέμβω διαφορετικά, διότι να αναπαράγω τον λόγο τον καθημερινό, τον τοξικό. Ναι, μήπως επιλέγετε άλλο έναν τρόπο που τέλος πάντων δεν είναι συμβατός ακόμα στο πολιτικό σύστημα. Όχι, δεν είναι, πάντα το γράφω. Ο Πρωθυπουργός θέλει έναν πολιτικό σύμβουλο ή έναν βουλευτή ή έναν βουλευτή επικρατείας που θα μπορούσε να είναι. Πάντα το έκανα αυτό. Δηλαδή, κατά καιρούς φεύγω και κάνω ένα έργο. Με τους πολιτικούς όρους του σήμερα, όχι βιβλία, όχι ποίηματα, όχι ραβασάκια. Ένα, δύο, τρία για να μπορέσει να το καταλάβει διαφορετικά. Δεν σε διαβάζει γιατί μπορεί να μην αρέσει και τη λογοτεχνία. Ή μπορεί γιατί για μπορεί να μην διαβάσει αυτό το βιβλίο. Ναι. Μα δεν θα μου πείτε αυτό, διότι ξέρω ότι αγγίζω τη βαθύτερη χορδή των Ελλήνων όταν γράφω αυτά τα πράγματα. Γιατί ο Έλληνας τα έχει δει όλα. Ό,τι και να δείτε έχουν υποθεί τα πάντα. Πώς θα αποφύγουμε, πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα εγώ δεν μπαίνω στη φιλολογία που λένε τα κόμματα το ένα με το άλλο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Είναι απλό. Υπάρχει κανένα κόμμα που διαφωνεί ότι δεν μπορούμε να έχουμε 3,5% πλεονάσματα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα? Υπάρχει και ο πιο νεοφιλελεύθερος οικονομολόγος που να πει ότι αυτή η απέτηση είναι ασύμβατη με τις αγορές ή με τη λογική, ότι είναι και έχει το εντελώς αντίθετο αποτέλεσμα, ότι προεξοφλεί μελλοντικούς φόρους, πώς θα κρατήσει το 3,5%. Άρα λοιπόν το πιο απλό είναι τα κόμματα μπορεί να έχουν τις φιλοδοξίες σου, να θέλει τώρα η Νέα Δημοκρατία να κάνει εκλογές. Εντάξει, κάνεις. Πού της και τι θα βγει. Αλλά αυτή τη στιγμή έπρεπε όλα τα κόμματα τα ελληνικά, χωρίς να κάνουν ούτε οικουμένικες, ούτε να συζητάμε, να γίνει τρόπος της πολιτικής μας και βεβαίως. Να πούνε ότι συνενωμένα και όλα τα κόμματα λέμε ότι δεν υπάρχει άλλος να πάρει αυτή την ατζέντα. Γιατί θα σου πει το δούνο του, δεν το παίρνεις εσύ Τσίπρα, ας το πάρει ο άλλος. Έλα. Μητσοτάκη, ξέρω. Αν έρθει και Μητσοτάκη. Υπάρχει. Τουλάχιστον θα έπρεπε ο Τσίπρας να κάνει κάτι διαφορετικό τώρα αυτή τη στιγμή. Τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Όχι, αυτή τη στιγμή πρέπει, έχει μια δουλειά πρέπει να την κάνει. Χωρίς ταλάντευση. Πρέπει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την αξιολόγηση. Δεν πρέπει να μείνουμε με εκκρεμότητα. Να μπει Φλεβάρης με εκκρεμότητα, διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχει υψηλός βαθμός αβεβαιότητας, αστάθειας, ασάφειας, τα λέγατε πριν και πολυπλοκότητας, που πρέπει εμείς τουλάχιστον όταν αντιμετωπίζω 10 κινδύνους, έχω Τουρκία, έχω από Βοράν καινούριες αμφισβητήσεις, έχω μια Μέση Ανατολή που καταραίει, ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που είναι υπό αμφισβήτηση, Κυπριακό, έχω μια Αμερική που. Ακριβώς. Όλα. Άρα λοιπόν κοιτάζω, έχω την πλάτη μου καλυμμένη, να περάσω αυτόν τον κάβο. Και βλέπουμε, διότι δεν έχω περιθώριο, αν το 17 δεν αποδειχθεί πάτος, έστω πάτος, για να πατήσω, να αρχίσω, εν πάση περιπτώσει, θα βρεθώ σε πολύ μεγάλη δυσκολία που κανείς δεν ξέρει. Θα με οδηγήσει πάλι, ξέρω εγώ, στον Ιούνιο του 2015, το δράμα που ζήσαμε το 2015. Άρα λοιπόν πρέπει αυτή τη στιγμή τα κόμματα να στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτό. Μπορεί να έχουν τις άλλες διαφωνίες, να καταγγέλνουν τον Τσίπρα, να λένε ότι θέλουν. Η τακτική Μητσοτάκη μέχρι στιγμής. Τι? Η τακτική Μητσοτάκη. Τι, είμαι διάφωνο απολύτως. Είναι απαράδεκτη. Δηλαδή δεν μπορεί να λες κάθε φορά εκλογές. Δηλαδή και πώς θα γίνει. Δηλαδή αυτή είναι η απάντηση. Εκλογές. Τα ακούει ο έξω και τρελαίνεται, ας πούμε. Και ο άλλος πώς θα εμπιστευτεί μια χώρα όταν έχει μια διαρκή αστάθεια. Δηλαδή αν κάνουμε τώρα εκλογές. Ας τις κάνανε. Αν δεν τις αποφασίζω εγώ. Και τι θα βγάλουν δηλαδή οι εκλογές. Δηλαδή το δούνο του παιδί θα έρθει ο Μητσοτάκης, θα πει εντάξει, σου παίρνουν τα 3,5 πίσω. Αυτή τη στιγμή λέγατε, ποια είναι η λογική. Δούνο του με Γερμανούς για δικούς του λόγους ο καθένας μας προτείνουν κάτι το οποίο είναι ανόητο, αδιέξοδο. Αλλά εσείς σας άκουσα πριν που λέγατε, μια ανθρώπινη κοινή λογική.
Σου λέει ο άλλος 3,5. Και αυτό το μικρό κούρεμα, αυτό το μικρό τέλος πάντων αναπρογραμματισμό του χρέους. Και ο άλλος σου λέει 1,5 και μεγάλο κούρεμα. Ωραία, ρε φίλε, αφού δεν τα βρίσκεται, διότι είστε άχρηστοι, διότι αυτή είναι η κρίση της διεθνούς κοινότητας. Και γι' αυτό πυροδοτείται αυτό το αντικατεστημένο αίσθημα, αντιελιτίστικο αίσθημα που προς το παρόν πάει προς τα δεξιά, επικίνδυνο. Κανείς δεν ξέρει. Φαντάζομαι τον Πέπε Γκρίλο να βγει στην Ιταλία, έτσι. Που λέμε εκλογές στην Ιταλία. Δηλαδή αυτά τα στυλάκια και ντρόι δήθεν που εδώ στην Ελλάδα νομίζουμε ότι είναι της μόδας, αυτά τα σαρώνει η ιστορία. Ρέντζι, ας πούμε, ένα παιδί της πλουτοκρατίας, ξάφηκε μια καπέλα στην κέντρο αριστερά και έκανε μια ανοησία, διότι περί ανοησίας πρόκειται. Έτσι, αν αντέδρασε ο κόσμος. Είμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη φάση που αυτή τη στιγμή εγώ δεν τιμώ όλα τα κόμματα κλπ. Αλλά πρέπει να εμφανιστούμε μαζί και να πούμε. Το είπατε πριν, σας άκουσα. Που είναι η λογική. Το λέω εγώ παλιά αυτό, τώρα το λέει και η κυβέρνηση. Μάλιστα, αφού λέτε 1,5, ο άλλος 3,5, ας πάμε στο 2 και το 1,5 να το κάνουμε μείωση των φόρων σε τομείς δυναμικούς ή στους πιο φτωχούς. Αυτό είναι μια λύση. Δεν θες να μου κάνεις παροχές. Ωραία, το 1,5% το δίνω στην ανάπτυξη. Αυτό θα είναι μια λογική λύση, ας πούμε. Και δεν γίνονται όλα τα ζητήματα. Το ασφαλιστικό, επειδή το επανέρχομαι σε αυτό, ότι το έχετε εντοπίσει και το ασφαλιστικό, αυτά που λέγατε πριν, αυτά που έλεγε πριν η κυβέρνηση είναι λάθος. Το πατέρα μου είναι όντως μια χίλιο στένα που κάθε φορά που βγαίνουμε στη διαπραγμάτευση. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε για να πληρώνουμε συντάξεις. Προσέξτε, δεν υπάρχουν λεφτά. Πριν που λέγατε, απαντάει η κυβέρνηση στους έξω ότι δεν είναι τέτοιο το μέγεθος του ασφαλιστικού. Το μέγεθος είναι δυσβάστατο, είναι τεράστιο. Ακόμα και τώρα με τις χαμηλές συντάξεις. Αλλά ποια είναι η λύση, να κόβουμε. Μα αυτό το πράγμα στηρίζει και μια κινητικότητα στα εισοδήματα και στην ανάπτυξη. Πρέπει να πούμε, βάζουμε ένα πάτο σε αυτά τα κοψίματα τώρα. Και ποιο είναι το βαθύτερο πρόβλημα του ασφαλιστικού, να ξέρετε, έχει δύο όψεις. Ένα είναι οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται, ξέρω, οι εκλογικεύσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει από παλιά εκλογικεύσεις, αλλά δεν είναι και η απάντηση που λένε οι κεντρώοι μεταρρυθμίσεις. Όλων, οι μεταρρύθμισης που δεν την κάναμε το 2000, την κάναμε τώρα. Αυτά είναι σαχλαμάρες. Το ασφαλιστικό, να ξέρετε, το κλειδί στο ασφαλιστικό είναι ένα. Δύο μπορώ να σου πω. Ένα όμως, το βασικό. Η μέση παραγωγικότητα της εργασίας. Πόσοι δουλεύουνε. Τη μέση παραγωγικότητα, επί πόσα χρόνια μας βγάλει το συνολικό όγκο του πλούτου που διαθέτουμε για όλες τις γενιές. Και να μοιράσουμε μεταξύ των παλαιών και των νέων γενεών με δικαιοσύνη. Αυτός που δουλεύει τροφοδοτεί τον άλλον. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή η παραγωγικότητα είναι το μυστικό. Δεν είναι η μεταρρύθμιση του ενός ή του άλλου που δεν είναι, που λένε το σημείο δεν την κάνανε. Και... τι είναι αυτό. Φτιάξαμε ένα μοντέλο που έχει χαμηλή παραγωγικότητα και δεν έχει παραγωγική βάση. Και πόσοι δουλεύουν αυτά. Και το δεύτερο είναι, που εδώ είναι η τραγωδία. Θα θυμάστε από το 2000, ειδικά εδώ η Δώρα που τα λέγαμε και παλιά, που είχα προτείνει τότε. Και με αυτή την έννοια και μόνο επέστρεψα στην πολιτική για να υποστηρίξω αυτά τα πράγματα. Μόνο για να ακουστεί αυτή η φωνή. Ότι θα έπρεπε να φτιάξουμε ένα νέο αποθεματικό για το ασφαλιστικό μας σύστημα, διότι δεν έχει αποθεματικό. Δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα υπερταμείο που πάει στους δανειστές, θα έπρεπε να είναι υπερταμείο. Και με το PSI επενδυτικό, θα έπρεπε να είναι επενδυτικό υπερταμείο, το οποίο να στηρίζει την ασφάλιση στη δύσκολη καμπή της. Δηλαδή το 2003 στο βιβλίο που είπατε Βαμπύρ και Κανίβαλη, είχα πει με υπολογισμό, με μαθηματικά, ότι μόνο αν έχουμε επί 20 χρόνια 3% μέση παραγωγικότητα εργασίας, μπορούμε να καλύψουμε το ασφαλιστικό χωρίς να υπολογίσουμε την επερχόμενη χρεοκοπία. Δηλαδή και χωρίς τη χρεοκοπία, μνημόνια κλπ. Το ασφαλιστικό μας θα έχει χρεοκοπήσει το 19. Το 18-19 θα έχει χρεοκοπήσει. Δηλαδή επιτάχυνε τη χρεοκοπία του η κρίση, ας το πούμε έτσι. Πέρασε η ώρα, ήταν. Λοιπόν, θέλω όμως να διαβάσετε τα δύο μόνο δάκρυα. Θα τα διαβάσουμε και τα παρουσιάζετε σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Ιαννό. Θα δείτε τους ήρωές μου, θα δείτε τα σύγχρονα προσπαθή, σύγχρονο βιβλίο. Θα δείτε το δράμα των. Όχι των φτωχών, των αστών. Διότι ο ήλιγκος, η πτώση των αδυνάτων. Αφορά την κοινωνική πολιτική. Η πτώση όμως, η λιγιώδης πτώση των ισχυρών, αφορά τη φιλοσοφία και την τραγωδία. Έτσι. 7 η ώρα σήμερα. 7 η ώρα στον Ιαννό. Σας περιμένω. Και από τον Τάσο, δεν έχουμε χρόνο για να απαντήσουμε στην ερώτηση του Τάσου. Στον Ιαννό, στην Αριστοτέλους. Λέει, για ρώτα τον Ανδρουλάκη για το θρύλο του Νότου Ολυμπιακό και το θρύλο του Βορρά ΠΑΟΚ. Αυτές είναι φιλικές ομάδες. Είμαστε ψυχολογικά. Έχουμε τα ίδια λατώματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τάξιδο. Και του χρόνου, νομίζω, γέννηνά μας, θα τα ξαναπούμε σε αυτά. Γιατί τα προβλήματα θα είναι ίδια και η ανάγνωση ιστορίας επίσης ίδια. Να και η ιστορία των εργαζόμενων του Μαρινόπουλου, που δεν τελειώνει. Να τη δούμε λίγο στο ρεπορτάζ. Ναι.